λίγο μία αλλαγή μέχρι να ετοιμαστούν. Κάνε μία τράμπα. Και θα πάω να δώσω ένα φιλί στο κορίτσι μου εδώ που θα μας πει τη στάση στα νύχια. Πώς είσαι. Η ειδικός. Η κυρία Nails εδώ στην Ελλάδα, Άννα Αλμπάνη. Έλα μέσα, Νάνση μου, και εσύ. Ξέρω ότι σα έρχεται συνέχεια. Νάνση, ναι, έχει γίνει. Έχει πάρει και δίπλωμα, δεν έχει, Νάνση. Από τη σχολή έχει πάρει. Από τον Nail Academy. Ναι, 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 ναι. Σου βάλαμε υπογραφή. Εννοείται και σφραγίδε. Έχει φωτογραφία που κρατάει το δίπλωμά τη. Μάλιστα. Και η Ελίνα Κόνστα είναι εκπαιδεύτηρια στη σχολή μα. Τι κάνει. Καλωσορίσατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι τάσει για φέτο. Το αφήνω πάνω σου γιατί ξέρω ότι. Εντάξει, πιο ειδικός δεν υπάρχει. Thank you. Λοιπόν, έχουμε 5 τάσεις. Πολύ hot αυτή τη στιγμή. Τι ωραία τα χέρια που φέρατε. Από το τι κάναν τα κοριτσάκια μας από τη σχολή, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτά είναι πολλή δουλειά για να γίνουνε. Τάσεις, πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη πάρα πολύ hot τάση αυτή τη στιγμή και είναι το στιλέτο, το μακρύ νύχι. Είδαμε πρόσφατα την τραγουδίστρια, την Billie Eilish, που έκανε στο εξώφυλλο του Elle του περιοδικού ένα φοβερό πράσινο νύχι. Είναι αυτό εδώ το νύχι. Είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο hot γίνεται παγκοσμίως αυτό το trend. Τώρα. Για τώρα. Αυτό όμως είναι μόνο για ένα βίντεο κλιπ. Να το κάνει στη Κούδη. Και όμως. Που ξέρω ότι τα κάνει τα νύχια τη. Τα κάνουμε χρόνια και είναι τιμή μου που τα κάνω. Δηλαδή αλλά... αυτό είναι για τη Κούδη. Δεν θέλω είναι. Να σου πω όμως ότι μπαίνουν 16, 17, 18 χρονών ηλικίες και τα θέλουν. Τα θέλουν έτσι τόσο ναι, μακριά. Γιατί έχει τη μαμά στο σπίτι που θα τι καθαρίσει όλα, θα τι μαγειρέψει. Α, γιατί δεν κάνει τίποτα άλλο. Με αυτό το νύχι δεν κάνει τίποτα άλλο. Νομίζω ότι μόνο κάθεσαι. Εγώ θα βίντεο κλιπ. Και όμως. Το νύχι. Και όμως, αν δει τα νέα κορίτσια στη σχολή. Τόσο μακριά τα και όμως. Εσύ τα βλέπεις τα κορίτσια είναι... αυτά κυκλοφορούν. Να το, να η Billie Eilish που το φοράει. Είναι πολύ trend. Ότι... Κοίτα, και η Billie Eilish είναι πολύ trend setter αυτή τη στιγμή και η Kylie Jenner τα έχει φορέσει. Πάμε στο δεύτερο. Γενικώ τα πάρα πολύ μακριά νύχια. Τα πάρα πολύ μακριά τα φοράνε πάρα πολύ. Απλά δεν καταλαβαίνω πώς κάνουν το δίπλα. Ωραία, πάμε να δούμε μία άλλη τάση. Ούτε μήνυμα δεν μπορείς να γράψεις. Τώρα μην ξεχνάς, είναι η Cardi B, είναι όλες οι rapper. Τώρα βγήκε και η Jennifer Lopez με το καινούριο έργο, το Hustlers, που είχαν όλες τα μακριά νύχια. Σωστό. Είναι πάρα πολύ sexy, είναι, you know, πέμπει ναι, πέραν από το sexy. Είναι stripper, είναι λίγο street, είναι άλλη φάση. Ωραία. Δεν είμαστε εμείς με τα παιδάκια μας και τις μαμάδες στο σπίτι, γι' αυτό. Και εμείς κάνουμε τόσο μακρύ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Εσύ θα το έκανες. Αυτό μου αρέσει πολύ. Glitter. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το glitter κάνει τρελό comeback. Θα το δεις και στη Jennifer Lopez, θα το δεις σε πάρα πολλά άτομα. Εδώ έχεις ένα χρώμα πολύ απαλό. Εδώ. Αυτό το και... έχω κάνει εγώ, ναι. You're gonna like that. Και είπα ότι θα σου αρέσει γιατί θα είναι trend φέτος. Μου αρέσει. Τώρα μιλάμε για hot trends φέτος. Glitter και το πρωί. Όπως και εδώ. Φοράγανε... Είστε οι κοπέλες που φοράγανε ωραίες φούστες, ασημί τώρα το καλοκαίρι με αθλητικά. Και έλεγες, wow, ασημί φούστα πρωί είναι δυνατόν. Και όμως και το glitter δεν είναι μόνο για πρωτοχρονιά και τέτοια πια, θα είναι πρωινό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πιο εύκολο να το κάνει μια γυναίκα. Ναι, είναι. Εντάξει, το σχήμα μπορεί να το κάνει και σε μακρύ, μπορεί να το κάνει και σε κοντό. Εδώ βλέπω τη Τζέιλο. Να, η Τζέιλο δεν το έχει τόσο. Jennifer Lopez, τη τα κάνει ο Tom Batchick, είναι ο τεχνίτης νυχιών της τόσα χρόνια. Φοβερός skateboarderάς, ήταν graffiti artist. Να ρωτήσω λίγο κάτι trend, πριν φέτος. Περάσουμε σε μια επόμενη τάση. Αμέ. Εδώ βλέπουμε το πολύ μυτερό. Ένα λίγο κοντά, ποιος έρθει, μπράβο. Ναι. Το στιλέτο. Ναι. Εδώ αυτό πώς λέγεται. Και αυτό είναι μπαλαρίνα. Σαν τα δικά μου, ή μπαλαρίνα ή το λένε φέρετρο. Α, ωραία! Ή το λένε φέρετρο. Αν θέλεις όμως μια πιο όμορφη... Εννοείς το σχήμα. Το σχήμα. Το σχήμα. Ή μπαλαρίνα. Αυτό εδώ πώς το λες. Αυτό επίσης για να το δω μπαλαρίνα. Αν το μυρίσεις και αυτό μπαλαρίνα είναι μάλιστα. Η φέρετρο. Αυτό εξαρτάται εδώ... ποιος το λέει. Τετράγωνο. Αυτό νομίζω είναι ένα ωραίο τετράγωνο. Τώρα τα 90s κάνουν τρελό comeback αυτή εμένα στιγμή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχήμα. Το αμυγδαλωτό. Το αμυγδαλωτό. Είμαστε, δεν πειράζει, έπεσε το κορίτσι μας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό το σχήμα σίγουρα. Είναι πάρα πολύ όμορφο το αμυγδαλωτό, αλλά το έχουμε δει. Επειδή τα 90s κάνουν ένα τρελό comeback, γυρνάει το τετράγωνο και σε μακρύ και σε κοντό, γυρνάει και το γαλλικό. Το οποίο το έχουμε εδώ, αν θέλεις να σου το δείξουμε. Μάλιστα, λοιπόν, να το δούμε. Ναι, ναι, το ναι, γαλλικό, το πιο hot αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα σχέδιά μας. Α, αυτά είναι πιο βατά. Με πήγες εδώ στα καρφιά. Συγγνώμη. Παιδιά, δείτε εδώ. Αυτά ναι, να τα κάνουμε κι εμείς. Αυτό είναι φανταστικό. Οι απλές θνητές. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ φινό και πάρα πολύ όμορφο σαν νύχι το μαύρο. Το γαλλικό, το κλασικό. Αυτό πώς λέγεται εδώ.
Αυτό εδώ είναι μια παραλλαγή γαλλικού, πιο γραμμικό γαλλικό που έχουμε κάνει γύρω-γύρω. Είναι μια τάση φέτος το γαλλικό σε όλες τις παραλλαγές του. Αυτό απλά ίσως να είναι κάτι, είναι ίσως πιο Japanese, λίγο πιο minimal γαλλικό. Ξεφεύγει. Φανταστικό εδώ σχέδιο. Έχεις. Λοιπόν, αυτό είχε η Kylie Jenner στο Instagram εχθές φόραγε στα νύχια της. Ναι, αυτό είχε εχθές ανεβάσει στο Instagram η Kylie. Αυτό είναι πολύ California επίσης δίπλα με τα πολλά χρώματα. Αυτό εδώ. Αυτό το είδαμε όλο το καλοκαίρι. Δεν υπήρχε άνθρωπος, παιδιά, στο Instagram. Αυτό ήταν το καλοκαιρινό Instagram νύχι Los Angeles. Αν βάζεις matte βάση και μετά κάνεις. Δηλαδή θα το έκανες αυτό το νύχι, βρε. Το έκανα, θα πάω στην να το κάνω. Σε αυτό το νύχι. Ναι, αυτό το νύχι. Σε περιμένω, Νάνση μου. Σε περιμένω. Χαρά μου να έρθει να το κάνει αυτό το νύχι και να πάω για γυμναστική. Αυτό να κάνεις που είναι πολύ ωραίο. Δείτε τι ωραίο. Το γαλλικό, εντάξει, έχει ξαναγυρίσει. Σε τετράγωνο όμως. Ναι. Οπότε 90s comeback είναι φοβερό trend φέτος και σε μακρύ όπως είπαμε και σε πιο κοντό. Φαίνεται καλά παιδιά. Είναι... Ωραίο δεν είναι αυτό. Πάρα είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο trend. Και σε μακρύ τετράγωνο όμως, σε γαλλικό, όλες τις παραλλαγές του γαλλικού. Αυτά εδώ τι είναι. Και ο Jeffree Star το πρωί ανέβασε γαλλικό. Αυτά λέγονται απλικέ. Τα απλικέ σημαίνει οτιδήποτε θέλεις να κολλήσεις 3D πάνω από τον νύχι είναι επίσης ένα τρελό trend πάλι. Έχεις βάλει πέρλες. Αυτές είναι πέρλες, δίπλα έχουμε trucks, έχουμε πάρα πολλά που μπορείτε να τα δείτε εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, Φέι, αυτά ο κόσμος μπορεί να φανταστεί ότι παίρνουν πάρα πολλές ώρες για να γίνουν. Θα πρέπει να είναι στα νύχια 4-5 ώρες. Δεν είναι, πολύ γρήγορα. Όχι, δεν είναι γρήγορα, αλλά δεν είναι ανάγκη να το κάνεις και σε όλα. Τώρα εμείς σας δείχνουμε πώς θα ήταν σε όλα, αλλά είναι trend, λέγεται applique. Μπορεί να το κάνεις με οτιδήποτε αντικείμενο. Με trucks το είχαμε δει στο παρελθόν, τώρα είναι λίγο πιο flat τα αντικείμενα που μπαίνουν πάνω στον νύχι. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο trend. Και Ιαπωνία, Κορέα, θα το δούμε πολύ. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό βέβαια είναι... σε υπερβολή, εγώ θα έκανα μια πολύ λεπτή γραμμή ας πούμε. Μπορεί, ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Είναι υπερβολή, δεν είναι για όλες τις ηλικίες. Και για όλα τα στυλ. Μην πάμε μόνο με την ηλικία. Ουρανία, τι νύχι θα κάνεις, κορίτσι μου, εσύ. απλά νυχάκια, ουρανία μου, εσύ. Αυτά είναι τα απλικέ. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι με τα trucks πάνω. Το αγαπώ αυτό το νύχι πάρα πολύ, που είναι με trucks. Να δούμε λίγο και αυτά που αφήσαμε εδώ. Εντάξει, γούστα είναι αυτά τώρα. Είτε. Αλλά πραγματικά. Είναι τα trends. Εμείς δεν τα λέμε. Αυτά έχουν βγει από τη μόδα. Φουλάει, εννοείται. Το επιλέγουν. Το ματ νύχι είναι ένα φοβερό trend. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, άσχετα από το σχήμα και το μήκος, ότι το έχεις και εσύ το μαύρο σε ματ. Σε ματ. Που είναι ωραίο. Το ματ είναι εδώ. Φοβερό trend. Και αυτό είναι ματ. Ματ, ακριβώς. Σε οτιδήποτε σχήμα, μήκος, ό,τι θέλουμε. Σ' αρέσει και... το ματο κόκκινο. Θράσο μου. Χαίρομαι. Και μετά σε ματ συνεχίζουμε εδώ. Αυτά τώρα δεν ξέρω, είναι ωραία. Άκου. Εδώ τώρα είναι ένα τρελό τρέν που γίνεται παγκοσμίως, που λέγεται spice. Που είναι όλα τα μπαχαρικά τα χρώματα σε νύχια. Α, γι' αυτό μας φέρατε κουρκουμά και κανέλα. Και γι' αυτό είναι και ματ, γιατί τα μπαχαρικά δεν γυαλίζουν, είναι ματ. Οπότε και το ματ τρέν με το spice τρέν, με όλο αυτό που γίνεται εδώ, είναι φοβερό. Πόσο σε εταιρείες το έχουν βγάλει και πόσο θα το δούμε είναι φέτος τα καινούργια χρώματα λοιπόν. Είναι τα καινούργια ό,τι χρώματα. Έχει να κάνει με τα... Μουστάρδα, πάπρικα, μπαχαρικά. Κανέλα. Κάρι. Δεν μυρίζει, όχι. Wow. Κοίταξε, αυτά τα βλέπω πιο βατά. Εγώ είμαι εδώ. Δηλαδή, εγώ αν επέλεγα, θα έκανα αυτό και σαν μήκος και σαν χρώμα και σαν σχήμα. Νομίζω ότι είσαι εσύ, αλλά you know, ο καθένας θα βρει κάτι μέσα από όλα αυτά τα trends. Είναι 5 φοβερά trends. Που μπορείς να βρεις κάτι για σένα και ανάλογα με τα ρούχα που θα βγουν τώρα. Τα μάτ δεν περνάς γυαλιστικό, δεν περνάς τίποτα. Περνάς ειδικό γυαλιστικό που είναι μάτ. Περνάει ένα και γίνεται μάτ. Άρα δηλαδή μόνο βάζεις το χρώμα και από ακριβώς. Πάνω βάζεις γυαλιστικό. Και βάζεις ένα γυαλιστικό που όταν το βάζεις γυαλίζει. Άρα το γυαλιστικό κάνει το μάτ ή το προϊόν. Όχι, το γυαλιστικό κάνει το μάτ. Άρα είναι ένα προϊόν που το απλό σου βερνίκι το κάνει μάτ. Και σε ημιμόνιμο βγαίνει και σε κανονικό βερνίκι βγαίνει μάτ. Μπορούμε να το αγοράσουμε για να το κάνουμε και μόνες μας. Οπότε είναι το spice. Ωχ, το χέρι σας. Και η Ελίνα φοράει το τελευταίο που δεν είναι στα trends, αλλά θέλω να σου το δείξουμε και λέγεται Galaxy Nails. Που είναι εδώ η κάμερά μας. Λοιπόν, αυτό έχει την τάση όταν κουνάς τα δάχτυλα, ότι κινείται και αυτό μαζί. So, αυτό γίνεται με μαγνήτη. Με μαγνήτη. Το περνάς, το έχουμε δίπλα. Αν δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε να το δείξουμε άλλη φορά. Αλλά το περνάς, βάζεις το μαγνήτη από πάνω από κάτω, τραβάει το μέταλλο που έχει το βερνίκι και βγάζουμε αυτά τα effect, λέγονται Galaxy, Cat Eye.
πάρα πολύ μεγάλο τρέν και αυτά φέτος. Στην Άνση, τέτοιο κορίτσι. Ένα απλό νύχι. Κορίτσαρο. Είναι δυνατόν να έχω προλάβει. Τώρα αυτό λέγαμε. Δεν έχω προλάβει. Πρώτον, να πατάω. Κάνεις... Θέλω να μου έρθει με τέτοιο νύχι, παιδιά. Όχι, εγώ δεν δεσμεύτηκα. Για το άλλο δεν προκαλεί, Θεέ μου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Beauty Tech για το decor. Ευχαριστούμε πολύ. Υπέροχα. Κορίτσια, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Είναι πάρα έτοιμο πολύ το link μας. Ο Ρουβάς, η Παπαρίζου, ο Ρόκος. Όχι. Να δω λίγο μια εικόνα. Να δω μια εικόνα μέχρι να συνδεθούμε. Να δω την εικόνα, ελάτε.